Το έχουμε πει σαφώς, έτσι. Το λέει ο Άγιος Νικόδημος στο Πηδάλιο, 69ος κανόνας, αποστολικός, έτσι, από τους Αγίους Αποστόλους, που μιλάει για την νηστεία Τετάρτης και Παρασκευής. Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι. Τα λέει και ο Άγιος Νικόδημος. Ποτέ δεν καταλύεται η Τετάρτη και Παρασκευή όλο το χρόνο. Προσέξτε το αυτό. Όποιος καταλύει Τετάρτη ή Παρασκευή, αφορίζεται. Δεν μπορεί να κοινωνήσει. Καταλάβατε, εκτός αν είναι άρρωστος. Λέει λάδι, πάτρι, λέει, ή άλλος λέει, ναι, νηστεύω, λέει, από κρέας. Χαιρετίσματα. Αυτό δεν είναι νηστεία. Αυτό είναι μια άλλη επιλογή, ας πούμε, εντάξει. Σου λέει, κρέας κάθε μέρα, ας κάνω και λίγο, μια μέρα. Και νόμιζε ότι κάνει νηστεία. Νηστεία σημαίνει, κανονικά νηστεία, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν τρώω τίποτα. Νηστείο. Δεν τρώω τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, να φας κάτι αλάδωτο. Έτσι. Πάμε στο ένα σκαλοπάτι λίγο πιο πάνω. Όχι να φάμε και λάδι, να φάμε και τα γαλακτοκομικά, μην φάμε κρέας. Και φτάνει αυτό. Δεν φτάνει. Λοιπόν, είναι αυστηρότατη η νηστεία σε Τετάρτης και Παρασκευής. Φτάνει στο σημείο ο Άγιος Νικόδημος, θα το δείτε αν το διαβάσετε, να συζητάει εάν πέσει Χριστούγεννα ή Θεοφάνεια Τετάρτη Παρασκευή, τι κάνουμε. Το φαντάζεστε. Κανονικά θα πρέπει δηλαδή και τα Χριστούγεννα λέει και, και τα Θεοφάνεια να νηστέψουμε, αν πέσει Τετάρτη Παρασκευή. Θα πεις τόσο μεγάλη γιορτή. Αλλά λέει δεν νηστεύουμε γιατί. Γιατί η παραμονή είναι νηστεία. Η παραμονή είναι αλάδωτο. Τώρα πώς στηρούν την παραμονή των Χριστουγέννων με αυτά τα ρεβεγιόν κλπ. Άλλη υπόθεση. Από τους χριστιανούς εντός εισαγωγικών. Ή την παραμονή των Θεοφανίων που είναι πάλι αλάδωτο. Γι' αυτό καταλύουμε. Καταλάβατε. Είναι αυστηρότατη. Μόνο σε δύο Τετάρτες και Παρασκευές επιτρέπεται. Δεν είναι δικά μου, έτσι, μην κυνηγάτε εμένα, τον Άγιο Νικόδημο και τους Αγίους Πατέρες μας, τα είπανε. Μόνο την εβδομάδα του Πάσχα και του Αγίου Πνεύματος. Αυτές Τετάρτες και Παρασκευές καταλύουμε. Καταλάβατε, καμιά άλλη. Ούτε τριώδιο, ούτε δωδεκαήμερο, ούτε... Έχει περάσει, δυστυχώς, αυτό το πράγμα έχει περάσει. Γιατί νομίζετε... Το ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, έχει περάσει, αλλά σας λέω ποια είναι η αλήθεια. Και λέει και την εξήγηση ο Άγιος Νικόδημος, γιατί έχει περάσει αυτό το πράγμα. Νομίζετε μόνο αυτό είναι. Πόσα άτοπα έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας. Πάρα πολλά έχουμε. Αλλά ό,τι μπορούμε να διορθώνουμε, να το διορθώνουμε. Δεν είναι κακό. Έτσι, καλό είναι. Άμα πέσει 15 Αύγουστο, τρώμε ψάρι, ας πούμε, της Παναγίας. Δεν τρώμε κρέας, έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι να ελευθερωθούμε από την κοιλιοδουλία, από τη γαστριμαργία. Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι από πίσω που κρύβεται, έτσι, από όλα αυτά. Δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Το λέει ο Άγιος Νικόδημος. Για κάποιους χριστιανούς, οι οποίοι ήταν γείτονες με Αρμένιους, οι οποίοι Αρμένοι κάνανε μια νηστεία δικής τους επινοήσεως στο 12ήμερο και για να ξεχωρίζουν οι χριστιανοί από αυτούς που και σήμερα ακόμα είναι μπερδεμένοι οι χριστιανοί και νομίζουν ότι και οι Αρμένοι είναι Ορθόδοξοι, ενώ δεν είναι, είναι μονοφυσίτες. Είπανε για αυτούς μόνο που γειτονεύουμε τους Αρμένιους να καταλύουν. Και από εκεί μπήκε η νηστεία αυτή, η ελευθερία στο 12ήμερο και μετά μπήκαν και τα υπόλοιπα εδώ τώρα που δεν στηρίζονται πουθενά αυτά, δεν έχουν βάση στο Τριώδιο κλπ. Και υπάρχουν και χριστιανοί που βάζουν και άλλες νηστείες από μόνοι τους, μάλλον άλλες καταλύσεις από μόνοι τους, εν ώψη νηστείων. Και σου λέει, αφού έρχεται νηστεία τώρα, εντάξει, δεν πειράζει, καταλύουμε. Λοιπόν, ας ακούσουμε αυτά που λέει ο Άγιος Νικόδημος και ας μετανοήσουμε τώρα που έχουμε καιρό για να μην θρηνήσουμε μετανόητα έτσι και ανεπίστροφα μετά θάνατο.